Σε αποχή διαρκείας οδεύουν οι δικηγόροι, αφού στο πανελλαδικό δημοψήφισμα το συντριπτικό ποσοστό του 93,6% των δικηγόρων εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Μιλάμε για μια εποχή, η οποία τουλάχιστον όπως έδειξε το δημοψήφισμα, ο δικηγορικός κόσμος είναι αντίθετος. Και θα είναι επαόριστον, τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοσοφία. Τα δικαστήρια αναμένεται να αδειάσουν, καθώς οι δικηγόροι επιλέγουν την απεργία διαρκείας ως μορφή κινητοποίησης ενάντια στο νομοσχέδιο και περιμένουν τώρα από την κυβέρνηση να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον κάποια επίμαχα άρθρα πρέπει να τα πάρει πίσω. Πρέπει να τα πάρει πίσω, γιατί εντάξει, συλλήφθην όλος ο δικηγορικός, όλες οι διατάξεις που αλλάζουν, δεν είναι επιβλαβής. Σε κάθε περίπτωση είναι κάποιες διατάξεις στις οποίες δεν είμαστε αντίθετοι. Αλλά γενικά η φιλοσοφία όλου του νομοθετήματος είναι τραπεζοκεντρική, όπως σας είπα, και είναι αντίθετη με το Σύνταγμά μας. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις τόσο στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, όσο και στην Ένωση Εισαγγελιών Ελλάδος, στις οποίες αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις επί καυτών προβλημάτων που απασχολούν το χώρο της δικαιοσύνης και το δικαστικό σώμα. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αφορά περισσότερο τους πολίτες, οι επίμαχες δηλαδή διατάξεις, παρά τον δικηγορικό κόσμο. Δεν εκφράζουμε αυτή τη στιγμή συντεχνιακά αιτήματα, διατρανώνουμε την αντίθεσή μας απέναντι σε αυτό το οποίο έχει μία φιλοσοφία τραπεζοκεντρική και η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του οφειλέτη, του πολίτη.